Νέο βατοπέδι εν όψη είναι ο τίτλος της καταγγελίας των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου στο πρόσωπο του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για το θέμα της εκμετάλλευσης του κυλικίου και ανθοπολίου εκ μέρους της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου. Οι εργαζόμενοι μέμφονται τον κύριο Γρηγοράκο πως κατά πέτηση του Μητροπολίτη Δωδόνης, με τροπολογία που προωθεί στη Βουλή, προσπαθεί να νομοποιήσει παράνομο όρο συμβολέου, συγκαλύπτοντας απάτης βάρος του ελληνικού δημοσίου με την παραχώρηση της ισόβιας εκμετάλλευσης των εξωιατρικών επιχειρήσεων, παρακάπτοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σχέδιο νόμου υπάρχει το άρθρο 26, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους να λειτουργήσουν στα νοσοκομεία κυλικεία είτε ανθοπολία ή οποιαδήποτε εξωιατρική δραστηριότητα εφόσον υπάρχει δέσμευση μέσω συμβολέου. Μία φωτογραφημένη εικόνα της δικής μας περίπτωσης του νοσοκομείου για να σας θυμίσω από το συμβόλαιο που υπάρχει από την παραχώρηση της δωρεάς του οικοπαίδου από την Ιερά Μονή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία και το αναδείξαμε σαν θέμα λόγω και της σοβαρής κατάστασης που υπάρχει στο νοσοκομείο λόγω της έλλειψης χρημάτων και πόρων και διεκδικούμε αυτά τα καταστήματα να μείνουν στο νοσοκομείο και να ανταλειτουργεί το νοσοκομείο. Παράλληλα, αφήνουν εχμές και κατά της Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου ότι πρόκειται για υποτιθέμενη δωρεά, ενώ θα ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα κατά οποιασδήποτε παράνομης πράξης και οποιοδήποτε προσώπου ήθελε προβεί σε περαιτέρω ενέργεια για το θέμα αυτό. Η Εκκλησία καταρχήν από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει μια δωρεάν στο νοσοκομείο έπρεπε να θεωρήσει ότι είναι δωρεάν και όχι να είναι δωρεάν με αντάλλαγμα. Αυτό είναι και η ουσία όλης της υπόθεσης. Δεν έχει κάνει καμία δωρεάν. Αντίθετα είναι χρηματική ανταλλαγή που γίνεται εδώ πέρα. Υπήρχαν ήδη έγγραφα που έχουν έρθει προς τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωρηθούν οι χώροι. Βέβαια με την ισχύουσα νομοθεσία αυτό δεν μπορούσε να γίνει και καταλήξαμε να ψηφίσουμε ένα νόμο για να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως η όλη υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Μάκη Βορύδη, ο οποίος φέρεται να πάγω στην ψήφιση της τροπολογίας που προωθούσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος.